έλευση, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, δεν ήταν μέσα στα αναμενόμενα για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς ως μια ψήφο καταδίκης της πολιτικής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι λέτε γι' αυτό? Τι να πω, ο καθένας όπως θέλει διαβάζει. Εγώ νομίζω ότι έγινε μια πολιτική διαδικασία σε ένα φορέα της κεντροαριστεράς. Δεν μπορείς να το πεις κόμμα, γιατί κόμμα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και είναι και ένα από τα παράδοξα της ιστορίας ότι πρώτα εκλέγουμε τον αρχηγό και μετά θα δούμε τι κόμμα θα κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση. Και ξαφνικά αυτό, εγώ να σας πω την αλήθεια, έβλεπα τα site μετά τον αγώνα, Και μπήκα να δω τι γίνεται και βλέπω ότι ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφεται γιατί πήγανε 200.000 να ψηφίσουν. Είναι και ένα μήνυμα τώρα, κύριε Σαντορίνη. Δηλαδή, το κάνουμε. Είναι λίγο αντίδραση, πολιτική αντίδραση. Είναι λίγο αστείο. Όχι, λέτε. Εγώ το θεωρώ αστείο και να σας πω τώρα κάτι. 210.000 προφανώς και είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Για να βάλουμε όμως την πραγματική διάσταση, τα δύο κόμματα Ποτάμι και Πασόκ στις εκλογές, στις τελευταίες εκλογές που είχαμε, το Σεπτέμβριο του 2015, είχαν 560.000 ψηφοφόρους. Mm-hmm. Άρα, αν το συγκρίνεις, δεν το λες και τεράστιο. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να πάνε 560.000 για να... Εντάξει. Αλλά δεν το λες και τεράστιο. Είναι καλό, ότι ήταν χαμηλές οι προσδοκίες των ανθρώπων της κεντροαριστεράς, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ήρθε ένα κύμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δείχνετε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή... Να υποτιμάτε λίγο την όλη διαδικασία. Να σας πω, σας άκουγα το πρωί. Μισό λεπτάκι, λέτε συνεχώς ότι όλα είναι ήσυχα, δεν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Το ακούμε, όχι σε συγκεκριμένα. Το ακούμε πολλές φορές. Είδατε όμως ότι χθες, Κυριακή πρωί, σηκώθηκαν χιλιάδες πολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, να πάνε να ψηφίσουν, είτε προέρχονται από αυτό το χώρο, είτε όχι. Πήγαν να ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνηση. Δεν είναι ένα μήνυμα για εσάς. Σας ρωτάω, πήγανε να ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνηση? Όχι, αλλά μας έλεγε ο κύριος Λοβέρδος πριν. Είχε κανένα ότι είναι η πρώτη φορά. Έλεγε, σας αρέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Είναι, έχει σημασία όμως. Είναι ένας χώρος που διεκδικείτε κι εσείς. Ήταν 10. Όχι, κύριε Σαντορίνη, και η Νέα Δημοκρατία δεν διεκδικείται στις κομμάτια αυτού του χώρου. Και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί κομμάτια αυτού του χώρου. Και αν δεν κάνω λάθος, η μισή από τους υποψήφιους λέγανε θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε μήνυμα. Άρα λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το να μετατρέπουμε μια πολύ σημαντική διαδικασία ενός χώρου, ο οποίος είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς, ένας ιστορικός χώρος της κεντροαριστεράς, σε ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση ή στην αξιωματική αντιπολίτευση, το θεωρώ άστοχο. Μάλιστα. Και εντάξει, παράλογο σε ένα μεγάλο βαθμό. Κυρία Σμακοπούλου, εντάξει, καλούμεθα να δώσουμε μία ερμηνεία σε κάθε περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, που είναι ότι εγώ νομίζω ότι είναι θετικό